Καλημερούδια! Ελπίζω όλοι και όλες να είστε καλά. Έρχεται η δουλειά, αγάπη μου. Πήγε να πάρει κάτι, δεν είπε. Είπε ότι πήγε κάτι να πάρει. Λοιπόν, έχουμε βγει για κάτι εξωτερικές δουλειές. Έχω βγει από πολύ νωρίς σήμερα. Γιατί έκλεισα ραντεβού να πάω να φτιάξω τα νύχια μου πρωί-πρωί. Δείτε τι ώρα που τα έκανα. Τα έκανα έτσι ένα μπορντό με γκλιτεράκι. Αλλά την ώρα που βγήκα από το σπίτι το πρωί, 9 παρακάτι, με την τζίμπλα στο μάτι, να πάω να φτιάξω νύχι, συνειδητοποίησα προχωρώντας λίγο από το σπίτι ότι δεν έχω βάλει μέσα την κάρτα μνήμης στην κάμερα. Φορτισμένη ωραιότητα την μπαταριούλα, αλλά κάρτα μνήμης πουθενά. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Τώρα η ώρα είναι 12 και 5 και έχουμε βγει να κάνουμε κάποιες εξωτερικές δουλειές που θέλουμε και να πάω λίγο σούπερ να πάρω κάτι. Και να πάμε να πάρουμε και κάτι που θέλω, γιατί θέλω σήμερα να σας κάνω ένα DIY. If you just look through the scintillating door, you're gonna see me there. Just sitting on my own. I hear the people laugh, but I just check my clock. I've never been the best. With mingle and small talk, and then I hear a crash behind my back. One glass of mulled wine rains down my jacket. Then I see you blushing, and suddenly it's clear when I look at you that Christmas is here. You tell me, don't you think? This place is looking crowded, and then you whisper in my ear. Look, I'm not even sure. My mind's a little clouded, but it looks like Christmas is here. You ask me about my sweater with Santa in space. I tell you it's a gift from the owner of this place. And then you're looking up and tell me with a glow, it looks like we stand under a mistletoe. And then we feel a bump behind our back. Somebody pushing you, or the table cracks. And then I'm thanking Santa, this must be a sign. Cause your funny space sweater is now full of wine. You tell me, don't you think? This part is very loud, that's why you whisper in my ear. Let's find another place and leave behind this crowd. And then I know that Christmas is here. I saw you through the door, just sitting on your own. Decide to break the ice by setting up the tone. Looking for a way to finally catch your eye. Couldn't think of nothing better than a glass of spilled wine. You tell me, don't you think? This party's very loud, that's why you whispered in my ear. Let's find another place and leave behind this crowd. Cause Christmas is finally. Λοιπόν, μόλις είναι έτοιμη η κοτοσουπίτσα μας εδώ πέρα, ωραιότατη, και θέλω να σας δείξω εδώ, πήρα αυτή την κορδέλα, ήθελα να την κάνω έτσι και να βάλω εδώ πέρα έναν φιόγκο στη μέση, αλλά αυτή η κορδέλα δεν μου βγαίνει ωραία με φιόγκο και το έχω αφήσει τώρα έτσι και θα δω τι θα κάνω, ίσως πάω, πεταχτώ το απόγευμα κάπου να δω μήπως έχουν έτοιμους φιόγκους, γιατί αυτή εδώ πέρα είναι έτσι λεπτή, βλέπετε είναι διάφανη και δεν κάθεται ωραίο φιόγκος που είδα να αντιγράψω στο YouTube. Είναι κάποιες κοπέλες που σου δείχνουν πώς να κάνεις μόνος σου ένα φιόγκο και λέω θα κάτσω να το κάνω και εγώ ίδιο βήμα-βήμα. Δεν τα κατάφερα. Αλλά πήρα αυτό εδώ να στολίσω εδώ πέρα στην κουζίνα για να είναι λίγο πιο γιορτινή, γιατί δεν έχω τίποτα διακοσμητικά πέρα από αυτό εδώ, έτσι λίγο χριστουγεννιάτικο. Όπα. 13 σήμερα. Δεν το γύρισα εκεί. Ωραία. Και είναι αυτό εδώ που θα καθίσω αργότερα να σας κάνω DIY. Θα βάλουμε έτσι πάνω πραγματάκια, να γίνει πιο χριστουγεννιάτικο, έτσι λίγο πιο γιορτινό. Εγώ το πήρα έτοιμο έτσι με το κεράκι. Μου έβαλε η κοπέλα και το κεράκι. Και μου έχει βάλει εδώ πέρα και τα γκί. Και θα καθίσω εγώ να το στολίσω τώρα σε λιγάκι. Μόλις φάμε και βάλω τον Αλέξανδρο λίγο για ύπνο και θα σας δείξω πώς θα το κάνω. Εν τω μεταξύ μπαίνει η μαμά μου μέσα και βλέπει αυτό. Και μου λέει, τι είναι αυτό, φαρμακείο? Εντάξει, άμα μπει κουρδέλα, νομίζω θα είναι πιο ωραίο. Μου έδωσε μια κοπέλα την ιδέα, μου έδειξε κάτι παρόμοιο στο Instagram, μου στείλε μια φωτογραφία. Και έλεγα να στολίσω μόνο αυτό, έτσι να το κάνω πιο γιορτινό, αλλά θέλει εδώ πέρα μια κορδελίτσα, θέλει κάτι, έτσι δεν είναι ωραίο. Τέλος πάντων, θα πάω ίσως το απόγευμα, αν προλάβω, να βάλω κάτι. Εκτός και ανέβαζα μετά
Δεν ξέρω. Αλέξανδρια, άνοιξε. Δεν ξέρω. Θα το σκεφτώ. Με φόντο το φαρμακείο μου εκεί πίσω, το οποίο κάποια στιγμή θα γίνει σαν δωράκι, θα γίνει, που θα πάει. Λοιπόν, έχω καθίσει εδώ πέρα, έχω βρει τα υλικά μου για να σας κάνω το DIY που έλεγα, το οποίο όμως έπαθα μια αναλαμπή όσο κοιμίζα τον Αλέξανδρο και έχω την εντύπωση ότι σας έχω ξανακάνει παρόμοιο βίντεο. Αλλά δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρη. Τέλος πάντων, εγώ θα σας βάλω μερικά πλάνα και θα σας εξηγήσω πάνω κάτω τι έχω κάνει, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρη ότι σας το έχω ξανακάνει. Έχω φτιάξει εδώ και το τσαγάκι μου. Αλλά στενοχωρήθηκα τώρα γιατί θέλω να σας δείχνω τα ίδια πράγματα. Τέλος πάντων, και κοιτάξτε να δείτε τι θα κάνουμε. Αυτή η σύνθεση που σας έδειξα πριν, τη ζήτησα της κοπέλας να είναι σκέτη μόνο με γκί και το κεράκι. Και θα κολλήσω πάνω τις κανέλες με φιωγκάκι από σπάγκο, το οποίο το έχω γυρίσει έτσι 2-3 φορές και το έχω κάνει έτσι. Και θα βάλω πάνω και αποξηραμένα πορτοκάλια. Αλλά εμένα κάτι μου λέει ότι το έχω ξανακάνει αυτό. Τέλος πάντων, πάμε να σας βάλω εδώ πέρα λίγα πλάνα που θα το φτιάχνω. Και άμα το ξανά έχετε δει, το έχετε ξαναδεί. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται εσάς, εγώ νομίζω ότι έχει βγει πάρα πολύ ωραίο. Κόλλησα και εδώ πέρα μπροστά ένα πορτοκαλάκι, είπα να μην βάλω άλλα και το παρακάνω. Το ήθελα έτσι λίγο απλό, minimal, να μην έχει και πάρα πολλά πράγματα. Έχει και από μόνο του τα γκί. Βασικά είναι από μόνο του ένα στολίδι. Εδώ πέρα πάνω στον πάγκο της κουζίνας, καθίστε να σας το δείξω και από μακριά. Τι ωραίο που φαίνεται. Είναι πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε θα μείνει εδώ, ίσως το μεταφέρω και στη γωνία. Ίσως το μεταφέρω τελικά εδώ, θα δούμε πώς θα το κάνω. Αλλά για την ώρα είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη. Θα μπορούσα να ρίξω και λίγο χρυσό σκόνη πάνω. Αλλά λέω να το αφήσω έτσι για την ώρα και βλέπουμε. Νομίζω ότι έτσι είναι μια χαρά. Έχει και εσωτερικά αυτό το σφουγγαράκι το πράσινο που έχει μέσα νερό, οπότε κρατάει. Συνήθως μου κρατάνε μέχρι και την πρωτοχρονιά. Βέβαια, φέτος το πήρα λίγο νωρίτερα. Συνήθως το παίρνω από τις 15 και μετά. Εντάξει, 13 έχουμε, οκ, θεωρητικά θα μου κρατήσει. Και τώρα έχω βάλει μέσα στην κατσαρόλα 2 κομμάτια πορτοκάλι, κανελίτσες και γαρίφαλο κάπου. Εδώ πέρα υπάρχει. Για να αρωματίσω λίγο το σπίτι, να το κάνω έτσι να νιώσουμε λίγο πιο Χριστούγεννα. Γιατί με την κανέλα νιώθεις πιο έντονα τα Χριστούγεννα. Θα το αφήσω λίγο να πάρει ίσα-ίσα βράση. Δεν θα το αφήσω να βράσει πολλή ώρα και θα μυρίσει όλο το σπίτι σαν να είναι η καρδιά των Χριστουγέννων. Πολύ ωραία ιδέα, να ξέρετε, αν δεν έχετε κάποιο αρωματικό κεράκι που να θυμίζει Χριστούγεννα, είναι ωραία ιδέα αυτή. Βρίσκομαι στο πάρκινγκ του Avenue. Μόλις γύρισα από τον ορθοπαιδικό, ο οποίος με ενημέρωσε ότι το πρόβλημα στο πόδι δεν είναι από το πόδι, αλλά από τη μέση ξεκινάνε όλα. Και μου έγραψε 2 φάρμακα τα οποία πρέπει να παίρνω μαζί βράδυ-πρωί, για 10 μέρες. Και αν σε 10 μέρες δεν έχει περάσει, πρέπει να πάω για θεραπείουλες. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχει περάσει, γιατί δεν αντέχω άλλο να ασχολούμαι με γιατρούς και ιστορίες. Φτάνει. Δεν θέλω άλλο. Τέλος πάντων, ελπίζω να είναι κάτι περαστικό και τώρα που ξεκουράζομαι αυτές τις μέρες και δεν έχει την κούραση αυτή που περάσαμε στο Λονδίνο με το τόσο περπάτημα, ότι όλα θα πάνε καλά. Και τώρα ήρθα μέχρι το Avenue. Όχι γιατί χρειαζόμασταν κάτι επιγόντως. Ήθελα απλά να δω για κορδέλα, για αυτό το. Ή το φαρμακείο μου. Και ήθελα να δω κορδέλα, αλλά ήθελα έτσι να έρθω και στο. Εδώ έχει και φαρμακείο, έχει και τζάμπο. Ξέρετε τι μου ζήτησε ο Αλέξανδρος? Μου ζήτησε αυτά τα κερατάκια που έχουν στα αυτοκίνητά τους μερικοί και μπροστά μια κόκκινη. Μου ζήτησε τέτοιο.
Και θα δω τώρα, ίσως το πάρω, θα δω, θα το σκεφτώ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το βλέπω έξω και δεν μου αρέσει. Μου φαίνεται αστείο, αλλά το Αλέξανδρο του άρεσε πάρα πολύ και τρελάθηκε. Και θέλω να το κάνω για εκείνον. Όχι για εμένα, για εκείνον θέλω να το κάνω. Τέλος πάντων, και θέλω να δω επί τη ευκαιρία και λίγο τα χριστουγεννιάτικα του Σκλαβενίτη, ο οποίος φέρνει πάρα πολύ ωραία χριστουγεννιάτικα κάθε χρόνο και θέλω έτσι να ρίξω μια ματιά. Αλλά ήταν κάτι το οποίο ήθελα να το κάνω αργότερο, όχι σήμερα. Τις επόμενες ημέρες, ίσως αύριο, που πιστεύω ότι μετά την απονεύρωση, γιατί αύριο είναι η μέρα της απονεύρωσης, πιστεύω ότι δεν θα μπορώ να μιλήσω, οπότε δεν ξέρω τι vlog μας θα δείτε αύριο. Φοβάμαι ότι δεν θα μπορώ να κάνω τίποτα. Και έλεγα να τα έκανα αύριο αυτά, αν ένιωθα καλά, για να γεμίσω και το αυριανό μου το vlog μας. Αλλά ήρθα να κάνω αυτή τη βόλτα σήμερα, γιατί σήμερα νιώθω έναν εκνευρισμό και μια απίστευτη ταραχή. Η ταραχή είναι για αύριο, λόγω της απονεύρωσης, και φοβάμαι πάρα πολύ ότι δεν θα περάσω καθόλου καλά αύριο στην απονεύρωση, γιατί η περσινή μου εμπειρία ήταν, Θεέ μου. Γι' αυτό έχω την ταραχή. Θεωρώ ότι φταίει το δόντι. Και ο εκνευρισμός μου είναι γιατί σήμερα έπρεπε να μιλήσω στο τηλέφωνο με τρεις εταιρείες. Και ο Αλέξανδρος διανύει τώρα μία περίοδο στην οποία ρωτάει για τα πάντα. Έχει απορία για τα πάντα και είναι κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό και το καταλαβαίνω. Ξέρω ότι αυτή η ηλικία είναι του ρωτάω και θέλω να μαθαίνω τα πάντα. Αλλά όταν εμένα η δουλειά μου είναι από το σπίτι και πρέπει να έχω ταυτόχρονα και τα καθήκοντά μου ως μαμά και τα καθήκοντά μου στην δουλειά μου, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και σήμερα, για να καταλάβετε, στο ένα από τα τρία τηλεφωνήματα που έγιναν, σε μια δουλειά την οποία μου δώσανε και χάρηκα πάρα πολύ μόλις την πήρα, αλλά προέκυψε ένα θέμα ενδιάμεσα και παραλίγο να χάσω τη δουλειά και δεν ήθελα και πρέπει να βρω οπωσδήποτε λύση. Ήταν κάτι δικό μου προσωπικό κομμάτι το πρόβλημα. Πάνω στην προσπάθειά μου να βρω λύση, να μιλάω με ανθρώπους, να μιλάω με την κοπέλα από την εταιρεία, να βρούμε λύση, ο Αλέξανδρος έπεφτε από καρέκλες, με ρώταγε για πράγματα, με ρώταγε γιατί η φέτα είναι άσπρη, η απορία της ημέρας, η οποία ήταν και πιο έντονη, ήταν το πού είναι το σπίτι του Batman. Αλήθεια σας λέω. Του είπα ότι δεν γνωρίζω πού είναι το σπίτι του Batman και ότι θα του βάλω μια παιδική ταινία του Batman στην τηλεόραση να δει, να ανακαλύψει μόνος του πού είναι το σπίτι του Batman, γιατί εγώ δεν ξέρω πού είναι το σπίτι του Batman και δεν θέλω να του λέω τι να είναι. Δεν θέλω δηλαδή να του δίνω, προτιμώ να του πω δεν ξέρω παρά να του πω κάτι που φαντάστηκα εγώ εκείνη τη στιγμή. Τέλος πάντων, και είπα να πάρω λίγο τον χρόνο μου, να αποστασιοποιηθώ, γιατί σήμερα και ο εκνευρισμός μου και η ταραχή μου είναι στο πικ τους, νομίζω ότι χτυπάνε κόκκινο. Και επειδή για καλή μου τύχη ο Κανάκης γύρισε νωρίτερα σπίτι σήμερα, είπα να πάρω τον χρόνο μου, να βγω, να χαζέψω λίγο στα μαγαζιά. Λοιπόν, είμαι σε έναν καταπληκτικότατο δρόμο, ενώ είμαι σε πάρα πολύ καλό στάδιο. Αχ, είμαι σε πολύ καλό δρόμο, πώς το λένε, καταλάβατε εσείς, σε ό,τι αφορά τα δώρα, διότι μόλις αγόρασα τα δώρα του Αλέξανδρου, το δώρο του Άγιου Βασίλη και το δώρο που θα του δώσουμε εμείς για τα Χριστούγεννα και το δώρο που θα του δώσουμε στα γενέθλιά του, οπότε τελειώσαμε με τα δώρα του Αλέξανδρου, τέλος. Και επειδή εδώ έχει και νάκας, ήρθα και έριξε και μια ματιά για να κάνω μια παραγγελία, να μου έρθουν πράγματα για το πάρτι. Μεταξύ μας θα είμαστε, αλλά θέλω να του φτιάξω έτσι, να είναι όμορφο το σπίτι. Να είναι όμορφο για να έχει φωτογραφίες, να θυμάται. Να έχει να βλέπει πώς ήταν τα τρίτα του γενέθλια, άσχετα που δεν θα έχει παιδάκι για ακόμα μια χρονιά, ενώ φέτος είχα στο μυαλό μου ότι θα του κάνουμε πάρτι, ήθελα να βρω έναν χώρο να του κάνω πάρτι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, καλά να είμαστε. Έχω επιστρέψει σπίτι και αν και είναι πάρα πολύ νωρίς, είναι 7 η ώρα, θα μου επιτρέψετε να κλείσω νωρίς το σημερινό το vlog μας, διότι
Το μυαλό μου έχει κολλήσει στην αυριανή την απονεύρωση, παιδιά, πραγματικά. Ευχηθείτε μου να μην πονέσω, αυτό θέλω, να μην πονέσω, γιατί πέρσι δεν με πιάνε με τίποτα η αναισθησία και τα είχα δει όλα και φοβάμαι πάρα πολύ που ξαναφτάνει αυτή η στιγμή. Τέλος πάντων, εχθές συνειδητοποίησα σήμερα ότι δεν σας ανέβασα, δεν σας άνοιξα ποτέ τα κουτιά, οπότε σήμερα έχουμε να ανοίξουμε δύο κουτιά, έχουμε να ανοίξουμε το 12 και το 13. Να, τα εδώ πέρα είναι, και το 12 και το 13. Θέλω έτσι λίγο να καθίσω να φτιάξω το βίντεο από νωρίς και να καθίσω έτσι λίγο να βάλω κάτω τις σκέψεις μου για το αύριο, για αυτή την ημέρα την αυριανή, γιατί δεν με βλέπω να βγάζω τη νύχτα και πρέπει έτσι λίγο να καθίσω να φτιάξω έτσι λίγο τις σκέψεις μου. Λοιπόν, η αγαπημένη κρέμα ματιών από Kiehl's, πάρα πολύ ωραία, με το αβοκάντο, έτσι, ναι, πάρα πολύ ωραία. Θα μπει στο ντουλάπι του μπάνιου, οπωσδήποτε. Και πάμε τώρα να ανοίξουμε και το κουτάκι με τον αριθμό 13. Από Kiehl's, όπου έχει... Α, πάλι ένα ανδρικό προϊόν. Πάρα πολύ ωραία. Η χαρά του κανάκι είναι αυτό το κουτί. Εδώ, ορίστε. Και τώρα πάμε να ανοίξουμε και αγαπημένη Lancôme. Το μαγικό παριζιάνικο κουτί της Lancôme. Και έχουμε το νούμερο 12, όπου μέσα θα... Αχ, τι ωραία, αυτή η σειρά, είναι η αγαπημένη μου αυτή η σειρά. Πάρα πολύ χαρούμενη που έχει το τόνερ από την αγαπημένη μου σειρά της Lancôme. Αυτή η σειρά είναι ό,τι καλύτερότερο υπάρχει για το δικό μου πρόσωπο. Πραγματικά την αγαπώ πάρα πολύ και μυρίζει τέλεια, μυρίζει τόσο χαλαρωτικά, τόσο ωραία. Και βάζω πρώτα το τόνερ και μετά βάζω την κρεμούλα. Και θέλω να σας πω ότι το τόνερ και τη συγκεκριμένη την κρέμα που είναι σε travel size συσκευασίες, τις έχω πάντα στο κομωδίνο μου για τα βράδια που απλά ξεβάφομαι και πηγαίνω να ξαπλώσω χωρίς να έχω ενυδατωθεί. Και ενυδατώνω ενώ είμαι εξαπλωμένη, γιατί υπάρχουν κάποια βράδια που μπορεί να είμαι κομμάτια. Και εδώ πέρα έχουμε ένα eye serum, το οποίο πρέπει να είναι... Δεν το έχω νομίζω ξαναπετύχει, δεν μου λέει κάτι η συσκευασία του. Ορίστε, πάρα πολύ ωραία. Είμαι στη φάση που θέλω να κλέψω και να ανοίξω το κουτί με το νούμερο 24. Δεν το πιστεύω. Είδα λίγο το κουτάκι στο νούμερο 24 πειραγμένο και λέω δεν μπορεί. Παιδιά, κι όμως μπορεί. Ο Αλέξανδρος για ακόμα μια χρονιά έχει κάνει τα μαγικά του και μου έχει βγάλει την κρέμα. Μάλλον κρέμα είναι, μέσα από το κουτάκι νούμερο 24. Το θέμα είναι πού είναι. Τι το έχει κάνει, δεν το πιστεύω. Θυμάστε πέρσι, και πέρσι μου έκανε τα ίδια. Και φέτος πάλι θα έχουμε θέμα, θα ψάχνω πάλι προϊόντα. Εν τω μεταξύ πρέπει να είναι κρέμα στο full size συσκευασία, γιατί φαίνεται... Τι την έχει κάνει, πρέπει να καθίσω να ψάξω και κάτω από το δέντρο, γιατί κάτι έκανε κάτω από το δέντρο χθες αυτός εκεί. Το πονηρό, είναι πολύ πονηρός. Αυτά, σας φιλώ, σας χαιρετώ, τα λέμε πάλι στο αυριανό βίντεο, που θέλω να πιστεύω ότι δεν θα με δείτε μελαγχολική και στεναχωρημένη. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι όλο ok. Εκτός και αν είμαι στο μεθαυριανό που θα έχει περάσει και η νάρκωση, αν με πιάσει αυτή τη φορά, και είμαι στο μεθαυριανό χάλια. Γιατί η απονεύρωση πάει σε δύο δόσεις. Δεν θα τελειώσω αύριο. Θεέ μου, σας χαιρετώ. Για έλα εδώ να μου πεις. Τι πεις. Άνοιξες αυτό εδώ. Ακριβώς. Άνοιξες αυτό το κουτί. Πού είναι το προϊόν από μέσα, Αλέξανδρε? Εκεί. Πού είναι? Πού το έβαλες? Εδώ μέσα. Είχε ένα προϊόν, αγάπη μου. Ναι. Το οποίο πού το έχεις βάλει? Θυμάσαι όταν το άνοιξες που το έβαλες? Ναι. Πού? Πού? Αυτό είναι αυτοκινητάκι. Δεν υπήρχε αυτοκινητάκι εκεί μέσα, σίγουρα πράγματα. Καλή. Αυτό υπήρχε εκεί μέσα? Ναι. Αυτό υπήρχε μέσα στο κουτί 24? Ναι. Αυτό υπήρχε μέσα.